Καλημέρα κύριε Σιγκελάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι ήταν εύστοχη η εισαγωγή σας. Κύριε Σιγκελάκη, να πούμε καταρχάς ότι είναι θετικό ότι ο πρόεδρος της χώρας που εκθεμελίωσε την Κάνδανο δεν άφησε πέτρα στην πέτρα, πάει στην Κάνδανο. Ναι, καταρχάς αυτό δείχνει ότι η Γερμανία αναγνωρίζει de facto μια πολύ σοβαρή, θα έλεγα ιστορική εκκρεμότητα που έχει με την Ελλάδα, που αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα γερμανικά ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που προκάλεσαν μια τεράστια καταστροφή, μια ανίποτη καταστροφή στα όρια της γενοκτονίας στην Ελλάδα και για τα οποία η Γερμανία ουδέποτε ανέλαβε την ευθύνη της, ουδέποτε ζήτησε μια ολόκληρη, ειλικρινή και πολύ περισσότερο έμπρακτη συγγνώμη και επομένως η παρουσία του εκεί δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζει την ιστορική εκκρεμότητα, θέλουμε να ελπίζουμε, και αφετέρου του δίνει την ευκαιρία να επανορθώσει. Να κάνει δηλαδή αυτό που δεν έκαναν οι προκάτοχοί του και οι καγκελάροι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από την ίδρυση του κράτους μέχρι σήμερα. Δηλαδή, Όμως, δηλαδή, έχετε την προσδοκία ότι ο Γερμανός πρόεδρος, ο κύριος Στάινμαγερ, κατά την επίσκεψή του στην Κάνδανο, ενδέχεται να αναγνωρίσει χωρίς περιστροφές όλες τις οφειλές των γερμανικών χρεών και επανορθώσεων προς την Ελλάδα? Διότι θέλω να σας πω ότι πριν κάνα τρίμηνο η Γερμανία τα αναγνώρισε όλα αυτά στην Πολωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες και δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν μας έχει δείξει ο ίδιος καταρχάς ο πρόεδρος, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, στις προηγούμενες επισκέψεις στην Ελλάδα ότι έχει μια τέτοια πρόθεση. Ωστόσο εμείς επισημαίνουμε ότι του παρέχεται μια τεράστια ευκαιρία να το πράξει και να ξαναφέρει, αν θέλετε, τη Γερμανία στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή στην πλευρά του θήτη που μεταμελημένος εκφράζει την συγγνώμη του χωρίς περιστροφές, χωρίς μισόλογα, χωρίς αστερίσκους και είναι πρόθυμος να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Αυτό από τη μεριά μας θεωρούμε ότι θα ήταν μια λαμπρή ευκαιρία, όπως έλεγε και ο Μανώλης ο Γλέζος, είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της Γερμανίας να δοθεί μια επιτέλους λύση, μια δίκαιη λύση στο ζήτημα αυτό. Όμως δεν έχουμε αυταπάτες και θεωρούμε ότι και το πρόσωπο το συγκεκριμένο Στάινμαγερ, που είναι σαφώς ενταγμένος στο πολιτικό κατεστημένο της Γερμανίας και υπηρετεί χωρίς, θα έλεγα, την παραμικρή έτσι ένσταση, υπηρετεί τους στρατηγικούς τους σκοπούς, αλλά και η ίδια συνολικά το κράτος της Γερμανίας και η κυβερνόσα ελίτ δεν έχει δείξει δείγματα ότι θα προχωρήσει σε μια πράξη που θα ήταν εκπληκτική, θα ήταν ιστορική, να αναλάβει δηλαδή την ευθύνη της για όσα φοβερά διέπραξε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα. Κύριε Σιγκελάκη, στην Πολωνία πώς αναγνώρισαν και μάλιστα δώσανε και το πρώτο ποσό, δεν είναι μεγάλο αλλά είναι ενδεικτικό της τάσης, 40 εκατομμύρια. Αυτό έγινε πριν τρεις μήνες, δεν είναι μακριά μας. Πού τα δέχτηκαν? Δεν είναι μακριά μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα της Πολωνίας. Γιατί ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση το έθετε το ζήτημα αυτό πολύ έτσι ευθέως και με αξιοποιώντας όλα τα μέσα, με επικοινωνία, επιστολές προς τους συμμάχους και εταίρους της Πολωνίας στην ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ, επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την προσπάθεια να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη για το θέμα. Ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν όταν ήρθε ο Τούσκ, ο οποίος είναι και ο αγαπημένος του Βερολίνου. Ο επιπροθυπουργίας του Τούσκ έπεσαν οι τόνοι και πήρε μια στροφή το ζήτημα. Ουσιαστικά η Γερμανία δεν αποδίδει αποζημιώσεις, θα δώσει κάποια χρήματα υπομορφή αναπτυξιακής βοήθειας, υπομορφή έργων για τη συμφιλίωση των δύο λαών και διάφορα άλλα, τα οποία δεν είναι και μακριά από αυτά που έχει αρχίσει να κάνει στην Ελλάδα.
Εμείς επειδή είμαστε δίκαιοι άνθρωποι και καλοπροαίρετοι και εννοώ το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών, που έχουμε την παρακαταθήκη των αγνών αγωνιστών του Μανώλη του Γλέζου, του Λάκη Σάντα, του Ευάγγελου Μαχαίρα και των άλλων μεγάλων προσωπικότητων, του Βασίλη του Μπραγκατσούλα που χάσαμε πρόσφατα, θέλουμε να είμαστε καλόπιστοι. Και λέμε λοιπόν ότι αν ο Γερμανός Πρόεδρος έχει καλή πρόθεση και προκειμένου να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα πριν την έλευσή του στην Ελλάδα, έχει μια δυνατότητα στα χέρια του. Ποια είναι αυτή? Να προχωρήσει, να καλέσει άμεσα τη γερμανική κυβέρνηση να κλείσει αυτά τα περιβόητα γερμανοελληνικά ιδρύματα και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο και το έχουν αποδείξει με τη δράση τους μέχρι σήμερα ότι θέλουν να πετύχουν την αναθεώρηση της ιστορίας, την διείσδυση στους μαρτυρικούς δήμους και τον ενταφιασμό των γερμανικών οφειλών. Αν θέλει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η επίσκεψή του είναι θετική και ότι δεν έχει σκοπό να ενισχύσει αυτού του τύπου την παρέμβαση, την αποικιοκρατικού χαρακτήρα παρέμβαση της Γερμανίας στην Ελλάδα, μπορεί άμεσα και πριν ακόμα έρθει να κάνει μια τέτοια δήλωση. Και θα είμαστε εκεί να αναγνωρίσουμε και να χειροκροτήσουμε τη δήλωση αυτή. Πολύ φοβάμαι όμως ότι όχι μόνο δεν θα μιλήσει για αποζημιώσεις, επανορθώσεις, κατοχικό δάνειο και επιστροφή των αρχαιολογικών πολιτιστικών θησαυρών, που υποχρεώσεις απαράγραφες και μάλιστα με ιδιαίτερο αξιακό ηθικό φορτίο που καθιστούν τη Γερμανία ουσιαστικά μια χώρα πειρατή. Είναι ίσως η χώρα η οποία είναι από τις λίγες χώρες, ίσως η πιο σημαντική περίπτωση χώρας που συμπεριφέρεται ως πειρατής, παραβιάζοντας ακόμα και την υπογραφή της σε διεθνείς συνθήκες και παρακρατώντας ακόμα και τους αρχαιολογικούς πολιτιστικούς θησαυρούς που έχει κλέψει λαιλατής από την Ελλάδα. Θα μπορούσε λοιπόν να κάνει αυτή την κίνηση, αλλά αντίθετα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πηγαίνει στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, δηλαδή πηγαίνει εκεί που ήταν η έδρα αυτών που λαιλατούσαν τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Αυτών που διέπραταν ανασκαφές χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αναγνωρισμένο από τις διεθνείς συνθήκες και τους διεθνείς οργανισμούς. Και έχει συμβολική σημασία η παρουσία του εκεί. Όπως έχει και σημασία το γεγονός ότι πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη στις 29 και βέβαια κοιτάζει να φύγει, να μην είναι παρόν στις 30 που γιορτάζουμε την απελευθέρωση, την 80η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Ελλάς που τη λύτρωσε από 3,5 χρόνια βάρβαρου ναζιστικού ζυγού, και πάει εκεί που κατασκευάζεται, που δημιουργείται τώρα το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Προφανώς μπορεί και να κάνει και μια στάση στη Βίλα Πετρίδη, που είναι η έδρα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, που κατευθύνει όλες τις πράξεις για τη διείσδυση της Γερμανίας στην Ελλάδα, στη νεολαία, στην εκπαίδευση, με σκοπούς οι οποίοι βέβαια είναι προσβλητικοί για την ιστορία και την εθνική μας ανεξαρτησία. Όλα αυτά, και βέβαια ναι, δεν πάει στα ναζιστικά μνημεία. Φαίνεται ότι έβαλαν μυαλό οι Γερμανοί από την περισσινή πολύ δυναμική παρουσία των πολιτιστικών συλλόγων της Κανδάνου, του Κακοδικίου και των Φλωρίων και τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ, Ηρακλείου και Χανίων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, που μπλοκάραμε μια επίσκεψη που είχε οργανώσει η γερμανική πρεσβεία υπό τη σκέπη της και συνάντηση Γερμανών και Ελλήνων εκπαιδευτικών για να συντονιστούν και να προωθήσουν τη γερμανική ατζέντα στην Ελλάδα. Και τότε η επίσκεψη, θυμίζω στους ακροατές μας, περιελάμβανε και επίσκεψη των γερμανών εκπαιδευτικών στο Κακό Πουλί και στο ναζιστικό μνημείο στα Φλόρια. Τουλάχιστον μετά από αυτή την κατακραυγή και την ψυχρολουσία που υπέστησαν οι Γερμανοί εκπαιδευτικοί πέρυσι, βάλαν μυαλό και δεν το επαναλαμβάνουν. Ωστόσο, το αν θα έχει η επίσκεψή του ένα χαρακτήρα αναγνώρισης των γερμανικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, θα το αποδείξει ο ίδιος. Τι εικόνα έχετε για την επίσκεψη στην Κάνδανο? Καταρχήν, θα πάτε στην Κάνδανο ως Εθνικό Συμβουλίο? Φυσικά και θα πάμε. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση για να έτσι αποφασίσουμε τις ενέργειές μας.
Είναι όμως στη σκέψη μας και στην πρόθεσή μας να πάμε. Υπάρχει κλίμα εξάλλου και στην Κρήτη από άλλες ενώσεις, από ενώσεις θυμάτων και από ανθρώπους, ας πούμε, που αγωνίζονται για το ζήτημα. Θα δώσουμε το παρόν, όπως το δώσαμε και το θυμάστε, κύριε Σαχίνη, πριν 10 χρόνια κατά την επίσκεψη του τότε Προέδρου της Γερμανίας, του Joachim Gauck, στους μαρτυρικούς Λυγιάδες Ιωαννίνων, όπου ανοίξαμε μπροστά τους στο μνημείο το πανό δικαιοσύνη και αποζημίωση στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Η εικόνα ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο και μετά σε μια συνάντηση που είχαμε μαζί του, που δέχτηκε να την κάνει μαζί μας, του εξηγήσαμε το ζήτημα. Απέφυγε τότε να πάρει θέση. Άλλωστε είχε έρθει και ο Γκάουκ στο πλαίσιο της αλλαγής γραμμής του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που από το 2014 και μετά θεωρεί ότι το θέμα πολιτικά και νομικά έχει κλείσει, χωρίς όμως να μας λένε πως πότε συνέβη αυτό και με ποιο τρόπο. Λοιπόν, είχε έρθει λοιπόν και ο Γκάουκ να υπηρετήσει αυτή τη γραμμή. Φαίνεται όμως ότι η συνάντηση μαζί μας, τα κείμενα που του δώσαμε, όλο το κλίμα της επίσκεψής του τον βοήθησε να αναλογιστεί ότι κάτι συμβαίνει στην Ελλάδα, κάτι διαφορετικό από ό,τι του είχε παρουσιάσει το Υπουργείο Εξωτερικών και της Γερμανίας. Και όταν γύρισε πίσω, ένα χρόνο μετά, στις 30 Απριλίου του 2015, έδωσε συνέντευξη στη Süddeutsche Zeitung, καλώντας τη γερμανική κυβέρνηση να εξαντλήσει τα περιθώρια για επανορθώσεις προς την Ελλάδα. Εδώ μου λέει η φίλη μας, η Τριανταφυλιά, καλημέρα λέει, επειδή πρέπει να φύγω, θέλω να σας πω, λέει, κάτι στα γρήγορα, ακούγοντας τον κύριο Σιγκελάκη. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, αντί να διεκδικήσει τα λεφτά για τα εισιτήρια που πλήρωσαν οι πρόγονοί τους για το Auschwitz, το θάνατό τους δηλαδή, δέχτηκαν ένα ποσό από τον κύριο Steinmeier για την ανέγερση του μουσείου και παραιτήθηκαν από τα εισιτήρια για να δείτε λοιπόν πώς λειτουργούν οι Γερμανοί. Η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία έχει μια πολυεπίπεδη δράση και έχει έτσι ένα άριστο επίπεδο επικοινωνίας, θα έλεγα, με το Ισραήλ και με την Ισραηλιτική κοινότητα στην Ελλάδα. Προς το παρόν ας μείνουμε σε αυτό το μήνυμα που είπε η ακροάτριά μας. Ωστόσο θέλω να πω ότι αν τότε λοιπόν ο Joachim Gauck έθεσε το θέμα, έστω και με καθυστέρηση, επηρεασμένος από το κλίμα της επίσκεψής του στην Ελλάδα, και μάλιστα δέχτηκε μια ομοίη επίθεση από την Άγγελα Μέρκελ, που είπε ότι ο πρόεδρος είναι γλάστρα και δεν έχει αρμοδιότητες και γιατί μιλάει, γιατί τόλμησε να πει την απαγορευμένη λέξη επανορθώσεις προς την Ελλάδα. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα κάνει το ίδιο ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ. Και εξάλλου αυτό μας το ενισχύει μια σπουδή που βλέπουμε, κύριε Σαχίνη, ναι, της γερμανικής πρεσβείας, η οποία πιέζει για σκληρά, θα έλεγα, πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Κάνδανο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ακριβώς πού έρχονται. Δεν έρχονται σε γερμανικό έδαφος, έρχονται σε ελληνικό, ηρωικό, μαρτυρικό έδαφος και οφείλουν να είναι προσεκτικοί και συγκρατημένοι. Εντάξει, μέτρα ασφαλείας, φαντάζομαι, για έναν πρόεδρο κράτους δεν αναιρείται και στη δική σας σκέψη. Έχουμε όμως και την εμπειρία των Λυγκιάδων. Έχουμε και την εμπειρία των Λυγκιάδων, και εκεί ήταν πρόεδρος εν ενεργεία, και βλέπουμε μια έτσι αυξημένη, μια σπουδή, θα έλεγα, ίσως για να δείξουν μια εικόνα. Τι να πω, ότι ο λαός της Κρήτης υποδέχεται και χειροκροτά και αποθεώνει το Γερμανό πρόεδρο και όλα καλά και τελειώσαμε. Αν αυτό έχουν στο μυαλό τους, να το ξεχάσουν. Ο λαός της Κρήτης και ο λαός του Σελήνου είναι ηρωικός, υπερήφανος, αξιοπρεπής λαός με φιλόξενα δημοκρατικά αισθήματα. Θα επιφυλάξει λοιπόν υποδοχή, είμαι βέβαιος, στο Γερμανό πρόεδρο ανάλογη του αξιώματός του, καθώς έρχεται και ως εκπρόσωπος μιας χώρας που είναι φίλη, εταίρος και σύμμαχος με την Ελλάδα, αλλά να μην διανοηθούν να διαμορφώσουν μια ψευδή εικόνα ότι τάχα αυτό ήταν, να έρθει κάποιος να μας πει μισή συγγνώμη, που δεν θα είναι και η λέξη αυτή κανονικά, γιατί δεν τη χρησιμοποιούν οι Γερμανοί αξιωματούχοι τη λέξη συγγνώμη, ένα χτύπημα στην πλάτη και έκλεισε το θέμα. Δεν θα είναι αυτή η εικόνα και θα θέλαμε πραγματικά να εφιστήσουμε την προσοχή και στις ελληνικές
και στις ελληνικές αρχές, αλλά και στη γερμανική πρεσβεία, να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί, ώστε η επίσκεψη να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να μεταδοθεί μια εσφαλμένη εικόνα ότι τάχα ο ελληνικός λαός είναι ευχαριστημένος με την συμπεριφορά, την αλαζονική, την, θα έλεγα, την ανάλγητη και τη ληστρική συμπεριφορά της Γερμανίας απέναντί μας. Κύριε Σιγελάκη, επειδή ο Δήμος Σκανδάνου ανήκει στο μαρτυρικό δίκτυο πόλεων και δήμων και χωριών της πατρίδας μας, προφανώς και το βάρος για τον Δήμαρχο είναι έτσι περαιτέρω. Το ερώτημα είναι, πιστεύετε ότι ο Γερμανός Πρόεδρος θα αποφύγει ή μπορεί να μας ανακοινώσει κάποιο επενδυτικό ταμείο ελληνογερμανικό στην Κάνδανο? Δεν έχω πληροφόρηση. Νομίζω πάντως ότι η επίσκεψή του εντάσσεται στην γενικότερη γερμανική πολιτική στην Ελλάδα, η οποία μέσω των γερμανικών ταμείων, των αντίστοιχων ιδρυμάτων, της νεολαίας και τα λοιπά, προσπαθεί να κλείσει πάση θυσία το θέμα των γερμανικών οφειλών και δημιουργώντας έτσι κάποια ψίχουλα, να, έτσι σαν ασπιρίνες, να νομίζω ότι θα καταπραίνει το αίσθημα των κατοίκων και του ελληνικού λαού. Φοβάμαι ότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της παρουσίας του, οπότε δεν αποκλείω οποιαδήποτε τέτοιου τύπου εξαγγελία. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη θέλω να πω ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ο Δήμαρχος της Καντάνου, ο Αντώνης Οπεράκης, θα θέσει το θέμα των γερμανικών οφειλών. Ελπίζω να το θέσει με έναν σαφή, καθαρό τρόπο, όπως το συνηθίζει άλλωστε. Και όμως θα περιμένουμε, αναμένουμε ευλόγως, να το θέσει και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, διότι αυτό αναλογεί στο υψηλότατο αξίωμά της. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 23, με βάση την ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, όταν η πρόεδρος επισκέφθηκε τη Γερμανία, έθεσε το θέμα. Δεν μπορεί λοιπόν να μην το θέσει τώρα με ευθύ, σαφή και καθαρό τρόπο. Άρα το μήνυμα πρέπει να σταλεί, και το ίδιο μήνυμα θα έλεγα ότι πρέπει να θέσουν, να εκτέμψουν και οι πολιτικοί αρχηγοί που πιθανότατα θα συναντήσει ο κύριος Στάινμαγκερ, φυσικά ο Πρωθυπουργός και όλοι οι Έλληνες αξιωματούχοι. Φεύγοντας από εδώ, ο Γερμανός Πρόεδρος πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι ενωμένη στο ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και να μεταδώσει το μήνυμα αυτό προς τη χώρα του. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, αν, όπως έτσι έγραψα και κάποια στιγμή, αν δεχθούμε, μάλλον γνωρίζουμε όλοι, ότι η ναζιστική Γερμανία ισοπαίδωσε την Κάνδανο, δεν θα επιτρέψουμε η δημοκρατική Γερμανία να ισοπεδώσει τη μνήμη και να ενταφιάσει τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα καθημερινά, θα επανέλθουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σιγελάκη, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.